Ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 758 από περηφανείς και ευσεβείς γονείς το βασιλικό γραμματέα και νοτάριο Θεόδωρο και την Ευδοκία. Ο πατέρας του, επειδή ήταν υπέρμαχος των ιερών εικόνων, εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το Πέμπτο τον Κοπρόνιμο στα Μήλεσσα της Καρίας και ακολούθως στη Νίκαια, όπου μετά εξαετία πέθανε. Ο Νικηφόρος, πρεκισμένος με ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητες, απέκτησε μεγάλη θεολογική και θύρεθεν εκπαίδευση και χρημάτισε βασιλικός γραμματέας. Σύντομα όμως, λόγω της κλίσεώς του στη μοναχική πολιτεία, εκάρη μοναχός και αποσύρθηκε σε κάποιο λόφο απέναντι του Θρακικού Βοσπόρου, όπου αφοσιώθηκε στην άσκηση και τη μελέτη των θεογραφών. Επειδή έγινε γνωστός για τις αρετές του στην Κωνσταντινούπολη, προσκλήθηκε και ανέλαβε τη διεύθυνση κάποιου πτωχοκομείου της πόλεως. Όταν εκοιμήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Ταράσεως, ο αυτοκράτορ Νικηφόρος ο πρώτος υπέδειξε ως άξιο διαδοχό του τον Νικηφόρο και όντως την Κυριακή του Πάσχα το 806 ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο. Θρόνος ο οποίος ισοδυναμούσε προς Γολγοθά. Ο Άγιος Νικηφόρος έδωσε σκληρούς αγώνες για την τιμή και την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Όσο ζούσε ο αυτοκράτορ Νικηφόρος και η διαδοχή του, Σταυράκιος και Μιχαήλ ο Πρώτος, ο Ραγκαβές, η πατριαρχία του Αγίου Νικηφόρου ήταν ομαλή και απερίσπαστη. Όταν όμως αυτοκράτορας έγινε ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, ο οποίος ήταν οικονομάχος, ο Άγιος Νικηφόρος ήταν αντίπαλος και ατρόμητος επιτιμητής της βασιλικής ασέβειας. Ο Πατριάρχης παρέλαβε τον Όσιο Θεοφύλακτο Νικομιδίας, τον Άγιο Εμιλιανό Κιζίκου, τον Άγιο Ευθύμιο Σαρδαίων, τον Ευδόξιο Αμορίου, τον Άγιο Μιχαήλ Συνάδων και τον Άγιο Ιωσήφ Θεσσαλονίκης και επήγε στο παλάτι για να ελέγξει τον αυτοκράτορα και να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην ορθή πίστη. Ο αυτοκράτορας όμως έμενε αμετάπιστος και τους κατεδίκασε όλους σε εξορία. Ο Πατριάρχης Νικηφόρος εξορίστηκε αρχικά στη Χρυσούπολη και στη συνέχεια στη μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου κοντά στον Ακρίτα. Εκεί συνδέθηκε περισσότερο με τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, που ήταν και αυτός εξορισμένος. Όταν μετά από λίγο, δολοφονηθέντος το αυτοκράτορος Λέοντος, έγινε βασιλέας ο Μιχαήλ ο Δεύτερος, ο Τραυλός, ο Άγιος Νικηφόρος επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την αποκατάστασή του. Ο αυτοκράτορ Μιχαήλ δέχθηκε την πρόταση αυτή, αλλά υπό τον όρο ο Άγιος να αναγνωρίσει την υφιστάμενη εκκλησιαστική τάξη και να μην κινήσει το θέμα της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων. Ο Άγιος απέκρουσε τον όρο αυτό και προτίμησε την εξορία, όπου και απέθανε στις 2 Ιουνίου του έτους 822. Μεγάλη είναι η προσφορά του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού στην Ορθόδοξο Εκκλησία, όχι μόνο διότι με ενθουσιασμό και ιερό ζήλο επολέμησε τους οικονομάχους, αλλά και για τη σπάνια συγγραφική του ικανότητα. Τα σπουδαιότερα των συγγραμμάτων του είναι η σύντομος ιστορία, το χρονολογικό σύντομον, η στοιχομετρία, λόγια αντιρρητική, επιστολέ και διάφοροι εκκλησιαστικοί κανόνες.
η μεγάλη συμβολή του Αγίου Νικηφόρου στην υπερίσχυση και επικράτηση των Ορθόδοξων απόψεων έγκυται στην υπ' αυτού συστηματική ανασκευή και ανέρεση των εικονοκλαστικών θέσεων και μάλιστα και των αναφερομένων στο χριστολογικό δόγμα. Κατά τον Άγιο Νικηφόρο, η διάκριση μεταξύ εικόνας και ειδώλου έγκυται στην ιδιότητα της τεχνητής εικόνας να κοινωνεί με το πρωτότυπό της, αλλά και να διακρίνεται από αυτό οντολογικός. Η εικόνα αναπαριστά το πρωτότυπο και η αποδιδόμενη τιμή εκ μέρους των χριστιανών μεταβιβάζεται στο αναπαριστόμενο πρόσωπο. Οι εικονομάχοι αθετήσαντε στην τιμή των ιερών εικόνων, απέβαλαν ευθύς εξ αρχής και τις εικόνες των αγγέλων. Ο Άγιος Νικηφόρος απέδειξε με βάση την Παλαιά Διαθήκη ότι οι αγγελικές δυνάμεις, αν και ασώματοι, άειλοι και σχετικώς απεριόριστοι, εικονίζονται και οι εικόνες προσαγορεύονται για του ονόματος των αρχιετύπων, δια του οποίου μεταβιβάζονται σε αυτές η χάρη και η ευλογία εκείνων, των οποίων και μεταλαμβάνουν οι αξίως τιμώντες αυτές. Έτσι, κατά τον Ιερό Πατέρα, οι εικόνες των αγγέλων δεν είναι άψυχα, ανέστητα, από άψυχη και άλογη ύλη, επιτεύγματα ανθρωπίνων χειρών, δεν είναι είδωλα, αλλά των υπουρανίων δυνάμεων αφομοιώματα, τίμια και άγια, ιερά απεικάσματα και απεικονίσματα, την κατασκευή των οποίων Θεός εστίνω προστάτων, Θεός ο κελεύων. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικηφόρου στις 2 Ιουνίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, αλλά και στις 13 Μαρτίου, που έγινε η ανακομιτή του Ιερού του Λειψάνου. Νίκην και την Εκκλησία, Ισίεν Θεός ομολογία, Νικηφόρε Ιεράρχα Θεόληπτε, τη γαρικόνα του λόγου σεβόμενος, υπερορία δίκως ομίλησας. Πάτερ ουσίε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγάλεο.